μια άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά και μόνιμα κατά του θέματος. Την ψήφου του από των Ελλήνων οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό. Γιατί έγινε αυτό, δεν το επικοινωνήσετε καλά? Όχι, όχι. Εδώ οφείλουμε, έχει δοθεί και η απάντηση και από τα αρμόδια όργανα και από το γραφείο τύπου, ότι το 2018 για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια ασχολήθηκε επισταμένως κυβέρνηση και η Βουλή με τη σύσταση μιας ειδικής επιτροπής κατ' εφαρμογή του νόμου του Κλισθένη, όταν ψηφίστηκε ο νόμος του Κλισθένη, η οποία επιτροπή, αποτελούμενη από επιστήμονες, ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ως κυβέρνηση τότε μας ενδιέφερε το θέμα να λυθεί. Ναι. Και να λυθεί διακομματικά. Θα πει κάποιος... Άνω τελεία. Μας ενδιέφερε κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας όμως να λυθεί. Κυρία Κασιμάτη, αν ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας, δεν θα αποτελούνταν η επιτροπή από όλα τα κόμματα. Έτσι είναι οι επιτροπές. Όχι. Και ήταν και επιστημονική επιτροπή. Σε ανύποπτο χρόνο, το 2018, συναισθήθηκε η επιτροπή για να ασχοληθεί πρώτη φορά με το θέμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για μας είναι σημαντική η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Άνω τελεία. Προχωράω. Από εκεί και πέρα. Λίγο εγώ θα απαντήσω με ένα ερώτημα. Όποιος έχει διαρκής και μόνιμη ένομη σχέση με ένα κράτος του εξωτερικού για πολλά χρόνια και διαμορφώνει εξελίξεις εκεί, μπορεί να διαμορφώνει εξελίξεις και εδώ. Κάποιος δεν υπάρχει διπλή υπηκότητα, δύο διαβατήρια. Κάποιος ο οποίος πληρώνει εφορία, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, έχει πλήρη δικαιώματα και σε άλλη χώρα του εξωτερικού. Και για πολλά χρόνια εννοώ. Πόσο? Μια συνεχή και μόνιμη διαρκή σχέση. Πόσο? Είπε ο κ. Κρυθαρίδης για τα τελευταία 8 χρόνια. Ναι. Πιθανόν είναι μια πρόταση. Ακούγεται σωστή. Θα το ασχοληθεί η Επιτροπή. Μην προδικάσουμε. Η Επιτροπή έγινε σε καλό κλίμα χτες. Ναι. Αλλά λευκός καπνός. Αλλά ακούστε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και είναι ένα θέμα σύνθετο. Ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αποκλείσουμε. Κυρία Κασιμάτη, ακούστε. Να έχει περιουσία, να έχει αφημί, να πληρώνει ασφαλιστικές. Να πληρώνει αυτό εξετάζεται. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε. Πόσα χρόνια να έχει? Πόσα χρόνια να έχει? Ακούστε, αυτό θα το λύσει η Επιτροπή. Γι' αυτό και συναισθήθηκε η Επιτροπή. Έχει μπει και θέμα ορίου εκεί για να μην γίνουν μαζικές αυτές αφημίες. Κύριε Παγώνη, γι' αυτό είπα διαρκής και μόνιμη ένωμη σχέση με την Ελλάδα ή και το αντίστροφο. Μάλιστα, να πάμε στον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, πού βρισκόμαστε?